Είναι ΑΣΠΑ 92-8, όπως προαναφέραμε κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα είναι ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ο Στέλιος Αχνιώτης. Καλώς ορίσατε κύριε Αχνιώτη στον ΑΣΤΡΑ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολλά τα θέματα με τα οποία καταπιάνεστε, είναι συχνές οι παρεμβάσεις σας στην κυπριακή κοινωνία, αλλά θα θέλαμε στην αρχή λίγο, αφού αύριο πρέπει να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί και μια τελετή απολογισμού της τριετίας του Γενικού Συμβουλίου της ΕΤΕΚ, να μας πείτε με δυο λόγια τι είναι το ΕΤΕΚ για τον κόσμο που πιθανόν να μην γνωρίζει και με τι πράγματα καταπιάνεται. Ναι, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου είναι ένας οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 1991. Στον οργανισμό τούτο θα πρέπει υποχρεούνται ουσιαστικά οι μηχανικοί, οι κλάδοι αναφέρονται, είναι 10 κλάδοι με βάση τον νόμο, να εγγραφούν στο επιμελητήριο, στα μητρώα του επιμελητηρίου, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι οι κλάδοι της μηχανικής είναι η αρχιτέκτονική, η πολιτική μηχανική, μηχανολογία, ηλεκτρολογία, πληροφορική, πολεοδομία, μεταλλιολογία, γεωλογία, χημική μηχανική, τοπογράφη, νομίζω τους είπα όλους. Είναι πάρα πολλοί κλάδοι δηλαδή. Ναι, είναι 10 κλάδοι στον αριθμό, ορισμένοι από αυτούς είναι διπλοί. Και με βάση τον νόμο βέβαια υποχρεούνται και άλλοι κλάδοι της μηχανικής, όπως είναι θερμή ναυπηγική, να εγγραφούν στο επιμελητήριο προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα. Σε εκείνη την περίπτωση ο νόμος προβλέπει ότι εντάσσονται στον πλησιέστερο κλάδο, για να μην υπάρχει κενό ότι δεν θα ενταχθούν πουθενά προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα. Άρα δεν αρκεί κάποιος να έχει σπουδάσει και να έχει πτυχίο, πρέπει να, με το που θα έρθει στην Κύπρο, αν θέλει να εργοδοτηθεί, να εγγραφεί. Ναι, προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής, έτσι είναι. Ας πούμε, αν πάμε σε έναν αρχιτέκτονα για να μας κάνει το σχέδιο για το σπίτι μας. Αυτός ο αρχιτέκτονας για να δικαιούται να έχει γραφείο πρέπει να είναι μέλος του ΕΤΕΚ. Για να δικαιούται να ασκήσει το επάγγελμα και να υπογράφει και να λαμβάνει εργασίες και να διεκπαιρώνει εργασίες ή να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία ανήκει και να είναι υπάλληλος στον κλάδο της αρχιτεκτονικής, παραδείγματος χάρη, πρέπει να είναι μέλος του ΕΤΕΚ. Άρα είναι καλό για όλους τους πολίτες να ζητούν αυτές τις πιστοποιήσεις πρωτού προχωρούν με την οποιαδήποτε συνεργασία, διότι... Έτσι την έπαθα και εγώ κάποτε. Ναι. Αυτός που μας σχεδιάζει το σπίτι δεν είχε καν πτυχίο αρχιτέκτονα και δούλευε με την έγκριση του πολιτικού μηχανικού που τον είχε στο γραφείο του. Και όταν φτάσαμε στο απροχώρητο, γιατί δεν μου έκανε διάφορα πράγματα, και έψαξα το θέμα, ότι δεν είχε ο ίδιος. Ναι, είναι γεγονός ότι η πειρατεία του επαγγέλματος τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε μεγαλύτερα ποσοστά, έχει περιοριστεί αρκετά θα έλεγα, χωρίς να έχει εξαλειφθεί πλήρως. Ο πολίτης θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας τον οποίο αναθέτει κάποια εργασία στους κλάδους που προανάφερα την αναθέτει σε άνθρωπο εγγεγραμμένο που δικαιούται να ασκήσει το επάγγελμα. Να ρωτήσω ακόμη κάτι που νομίζω είναι σημαντικό. Επειδή το τελευταίο διάστημα ο περισσότερος κόσμος δεν κτίζει, αλλά αγοράζει. Είτε θα πάει να αγοράσει ένα διαμέρισμα, είτε ξέρω εγώ. Αν ζητήσω από τον εργολάβο την ώρα που θα πάει να αγοράσω, ένα διαμέρισμα, θέλω να μου δείξει τα χαρτιά, τα πιστοποιητικά, ποιο είναι ο αρχιτέκτονας, ποιο ήταν ο πολιτικός μηχανικός. Είναι υπόχρεος να μου τα δείξει όλα αυτά, ή καλό είναι εγώ να τα ζητώ πριν να προβώ σε οποιαδήποτε αγορά? Πάρα πολύ καλή ερώτηση που κάνετε. Μας και είναι παθούσα. Όχι, εγώ έχτισα, τέλειωσε. Κοιτάξτε, αλλά λέω για τους άλλους. Θα το βάλω όσο πιο απλά γίνεται. Ένας που αγοράζει κάτι και πληρώνει γι' αυτό, έχει κάθε δικαίωμα να βεβαιωθεί για αυτό που θα αγοράσει. Και ποιος το μελέτησε και ποιος το κατασκεύασε και τι θα είναι και από πλευράς ποιότητας, προδιαγραφών κλπ. Ελπίζω να αφήσω με μικρό αρχιτέκτονα να μας πει τι είναι το ΕΤΕΚ σε ένα περίοδο, γιατί μετά αρχίζουν και ερωτήσεις των ακροατών και με τους θα τελειώσουμε. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο κάνει το ΕΤΕΚ δηλαδή? Έχει και επιτροπές, βλέπω εδώ. Ναι. Να πούμε ακόμα δύο λόγια πώς διοικείται το επιμελητήριο.
το ανώτατο όργανο του Πινητήριου, το Γενικό Συμβούλιο, ένα 30-μελές σώμα, στο οποίο εκπροσωπούνται κατά αναλογία πληθυσμού εγγραφής σε κάθε κλάδο όλοι οι κλάδοι. Με βάση τον νόμο δίνεται μία έδρα από, από αυτές τις 30 έδρες στους 10 κλάδους και οι υπόλοιπες 20 έδρες κατανέμονται με την αναλογία που έχουν κάθε κλάδος. Από το Γενικό Συμβούλιο εκλέγεται η 9-μελής Διοικούσα Επιτροπή που είναι ουσιαστικά ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματείας Οταμίας και άλλα άλλα 4 μέλη, απλά μέλη της Διοικούσας. Πέραν από αυτά τα δύο ουσιαστικά διοικητικά όργανα είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ήταν 10 μέλες συν ο Πρόεδρος που προεδρεύει του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Με βάση τροπολογία που έγινε το 2012, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει γίνει 9 μέλες συν ο Πρόεδρος. Ουσιαστικά το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας που αφορούν τα μέλη, δηλαδή υπάρχουν οι κανονισμοί δεοντολογίας οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τα μέλη και είναι ένα, θα έλεγα, στοιχείο που το κάθε μέλος θα πρέπει να έχει υπόψη του με τη συμπεριφορά του και έναντι των μελών αλλά και έναντι της κοινωνίας. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά περιφρουρείται η αξιοπρέπεια και του ιδίου αλλά και του επαγγέλματος και του θεσμού μέσα στον οποίο συμμετέχει. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι δεν είστε ένα συμβούλιο που ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, βγάζει ρίζες στην καρέκλα του. Δηλαδή, μέχρι να μάθεις τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ αλλάζει. Κάθε πόσο γίνεται αυτή τη διαδικασία. Και να πούμε και στην ουσία. Στον απολογισμό που θα γίνει αύριο, είναι τριετής, έτσι. Είναι η θητεία των συμβουλίων, του Συμβουλίου και της Διοικούσας και του Πειθαρχικού, του Πειθαρχικού που υπάρχει μια ιδιαιτερότητα να την πούμε, είναι τριετής. Κάθε 3 χρόνια γίνονται εκλογές και επιλέγονται όλοι αυτοί. Όμως με μια ιδιαιτερότητα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκλέγονται τα 5 ή τα 4 μέλη ανάλογα για εξαετή θητεία. Και ο λόγος είναι για να υπάρχει μια συνέχεια. Είναι ιδιαίτερο σώμα, δεν είναι τεχνικά τα θέματα που εξετάζονται εκεί, είναι συμπεριφορά και διοντολογία, ουσιαστικά λειτουργεί ως ιονή ποινικό δικαστήριο. Γι' αυτό εναλλάσσονται ουσιαστικά, όχι όλοι μαζί, αλλά κατά το ημίση περίπου. Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια θεσμοθετημένα όργανα του επιμελητηρίου. Σωστά παρατηρήσατε, δεν έχει βγάλει μέχρι τώρα κανένας ρίζας πάνω στην διάρκεια του επιμελητηρίου. Ο προκάτοχός μου, ο αγαπητός συνάδελφος Χρήστος Ευθυβούλου, είχε θητεύσει για 2 συνεχείς τριετίες και ο προκάτοχος του Χρήστου, ο αγαπητός Θέμος Δημητρίου, για 1 τριετία. Αυτός που έκανε περισσότερα χρόνια και τριετίες ήταν ο Νίκος Μεσαρίδης, που μου φαίνεται για 10-11 χρόνια περίπου ήταν στην Προεδρία του Πινητηρίου. Ετοιμάστε την έκθεσή σας, τον απολογισμό της τριετίας. Τι θα βάζατε έτσι στην κορυφή της πυραμίδας? Υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα μπορούσε κάποιος να πει. Πάνω απ' όλα βάζουμε την προσφορά του Πινητηρίου στην κοινωνία ευρύτερα. Θέματα όπως είναι τα διάφορα νομοσχέδια που συζητούνται στη Βουλή και στα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες και είναι μέσα στις αρμοδιότητες του Πινητηρίου, τεχνικά θέματα, επιστημονικά θέματα. Καλούμαστε να εκφέρουμε ένα άποψη, να καταθέσουμε τη θέση μας, τις εισηγήσεις μας και θεωρώ ότι αυτός ο ρόλος του Πινητηρίου με τη συμμετοχή του ως ανεξάρτητος σύμβουλος στην προκειμένη περίπτωση του νομοθετικού σώματος του κράτους είναι από τα πιο σημαντικά, από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες και αρμοδιότητες που έχει το επιμελητήριο. Συμμετέχει στο νομοθετικό γίγνεσθε του τόπου και έχουμε μια ευκαιρία να συνδράμουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Οπωσδήποτε δεν περιοριζόμαστε εκεί. Η προσφορά προς την κοινωνία μεταφράζεται και εκφράζεται
μέσα ή από τον παρεμβατικό λόγο και ρόλο που έχει καθημερινά στο να επιλαμβάνεται και να εξετάζει θέματα που απασχολούν την κοινωνία, τεχνικής φύσης θέματα, θέματα περιβάλλοντος και άλλα που καλύπτονται από τους 10 τόσους κλάδους που έχει το επιμελητήριο. Εκφράζουμε τις θέσεις μας, κάνουμε παρεμβάσεις, κάνουμε δημόσιες εισηγήσεις, δηλώσεις, κριτική, δεχόμαστε κριτική και αυτό προσφέρει, θεωρούμε, στην εμπλουτισμό των απόψεων, των επιλογών. Είσαστε ευχαριστημένοι από την προβολή των θέσεων σας? Περνάνε τα μηνύματα στην κοινωνία, νομίζετε? Ναι, θεωρώ ότι έχουμε βελτιωθεί και εμείς ως επιμελητήριο αρκετά πάνω σε αυτόν τον τομέα, παρόλο που δεν είμαστε του marketing και της προβολής, ως μηχανική εξεκπαιδεύσεως και εκφύσεως βλέπουμε το αποτέλεσμα και πολλές φορές με πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως αυτό μας αδικούσε και το έχουμε συνειδητοποιήσει. Προχωρήσαμε σε μια πιο αναβαθμισμένη δημόσια παρουσία. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει, το έχουμε βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό. Εσείς μπορείτε να μας κρίνετε καλύτερα και οι άλλοι, ας πούμε, τα μέλη και η κοινωνία ευρύτερα. Δεν χάνουμε ευκαιρία και όπως καλή ώρα τώρα είμαι μαζί σας να βοηθήσουμε στην αυτήν τη δημόσια παρέμβαση. Να κάνω μια κριτική εγώ. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω. Κάναμε ένα καυγά τρικούβερ στο προάλλες εδώ με μια ομάδα, μια ΜΚΟ, η οποία διαδήλωνε έξω στο παραλίμνη για τις παραλίες. Και βγήκε ο δήμαρχος Παραλίμνη, μας κατηγόρησε ότι προσπαθούμε να τον πολεμήσουμε, γιατί πήγε και παρενέβη στις παραλίες, έσπασε βράχους για να κάνει αχτές με αμμουδιά, για να βάλει μαξιλάρες, για να βάλει τα κρεβατάκια του. Βγάλατε σήμερα μια ανακοίνωση, η οποία είναι γενική νομίζω, έτσι, ότι γίνονται παραβιάσεις πάνω στις παραλίες. Αν ήσασταν πιο συγκεκριμένοι, ναι, πιο αυστηροί και να ονομάζεται για να, να δημιουργείται αίσθηση και στην κοινωνία ότι αυτή είναι μια καταγγελία που αφορά συγκεκριμένα δύο δήμους, ένα δήμο, ένα δήμαρχο, παρά μια γενικολογή, θα ήταν νομίζω και καλύτερη συνεισφορά σας, γιατί έχουμε πήξει από τις γενικές ανακοινώσεις ότι γίνονται παραβίασεις πάνω στις παραλίες. Εντάξει. Ναι. Σε αυτό το σημείο είναι μια γλώσσα την οποία πολλά μέσα σου λέει άστο να περάσει, αφού δεν λέει κάποια πράγματα με το όνομά τους. Γιατί να ανακατώσω εγώ? Ναι. Έχουμε παρέμβει και προς το Δημαρχείο και προς το αρμόδιο τμήμα της κυβέρνησης για να μας καταθέσουν τις θέσεις τους. Το κάνατε, αλλά δεν το γράφετε. Ναι, η προσέγγιση που γίνεται καταρχήν να ζητήσεις από τους άμεσα εμπλεκόμενα να σου εξηγήσουν τη θέση τους. Εκτός που αν έχουμε τόσο ισχυρή άποψη και μέσα από την γνώση και την πληροφόρηση, που θα βγούμε και θα πούμε πιο έντονα τα πράγματα. Δεν αρνούμε ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να ερμηνευτεί ότι το επιμελητήριο έχασε μία δυνατότητα ή μία ευκαιρία να είναι πιο συγκεκριμένο κλπ. Στην πραγματικότητα δεν την έχασε, βγάλαμε την ανακοίνωση αυτή, υποβαθμίζω την ανακοίνωση, απλά λέω ότι θα μπορούσε να είναι πιο καθιστική. Ναι, θα μπορούσε. Και μέσα από το μήνυμα που έστω και γενικόλογο που γράφτηκε στην ανακοίνωση, εάν οποιοδήποτε, μα οποιοδήποτε έκανε κάτι εκεί χωρίς μελέτη, είναι κατακριτέο. Και δεν διστάζω να το πω και τώρα. Εάν έγιναν οποιασδήποτε εργασίες που φαίνεται ότι δεν έγιναν με εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, είναι κατακριτέο. Δεν μπορούμε να κάνουμε, να εφαρμόζουμε, να προβαίνουμε σε εργασίες και σε ενέργειες σε ιδιαίτερα θέματα χωρίς να προηγηθεί μελέτη. Ναι, απλώς όμως το κατακρίνουμε ή μπορείτε να επιβάλλετε κυρώσεις ή όχι, να παρέμβετε, δεν έχετε τέτοια εξουσία. Όχι, δεν. Είμαστε ένας οργανισμός που έχουμε εξουσία εκτελεστική με βάση τον νόμο για τα θέματα της εγγραφής του ελέγχου των μελών μας. Από εκεί πέρα μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε για οτιδήποτε θέμα έχει εντάσσεται στις αρμοδιότητες, τεχνικά θέματα κλπ. Να εισακουστούμε εναπόκειται στο
ακροατήριστον σε αυτόν που λαμβάνει. Ας πούμε για παράδειγμα σε μια πολυκατοικία, λέω τώρα, πέφτει ένα μπαλκόν που το ακούμε συχνά. Αν γίνει έρευνα ο συγκεκριμένος εργολάβος ή μηχανικός, φέρει ευθύνη γιατί ήταν κακή υποδομή και είναι μέλος σας, ας πούμε, μέλος του ΕΤΕΚ, τι μπορεί να κάνει το ΕΤΕΚ? Επιβάλλονται κυρώσεις? Υπάρχουν διαφόρων ειδών ευθύνες. Η αστική ευθύνη, δηλαδή η ζημιά, θα τη διεκδικήσει αυτός που έβαθε τη ζημιά. Ναι. Αν φταίει ο Α ή ο Β, ο μηχανικός ή ο εργολάβος ή οποιοσδήποτε, θα διεκδικηθεί η ζημιά από αυτόν. Λοιπόν, ενδεχομένως να υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Δηλαδή σε κάποιο θέμα μπορεί να υπάρχει δόλος, μπορεί να υπάρχει κάποιος τραυματισμός, κάποιος θάνατος. Εκεί όταν η παράβαση είναι... έχει ποινική ευθύνη, είναι το δικαστήριο. Το επιμελητήριο έχει αρμοδιότητα και εξουσία πάνω στα μέλη του και μόνο όσον αφορά τη διοντολογία, τη συμπεριφορά τους. Μάλιστα. Αλλά αν κρίνετε ή αν δείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα συγκεκριμένο μέλος σας τον βλέπετε ότι τέλος πάντων παρατυπεί, έχετε την εξουσία, ας πούμε, να τον διαγράψετε? Από μέλος σας θα το ανακοινώσετε ότι, ας πούμε, ο κύριος Αχνιώτης διαγράφηκε από το ΕΤΕΚ? Θα το ανακοινώσετε? Με βάση τους κανονισμούς διοντολογίας και τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου προβλέπονται και μία σειρά από ποινές. Mm-hmm. Αρχίζοντας από την πιο απλή που είναι η παρατήρηση, Η επίπληξη, μέχρι την πλήρη διαγραφή. Έχει την αρμοδιά του Πειθαρχικού Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση να επιβάλλει την δέουσα ποινή. Μέχρι τώρα είναι γεγονός ότι δεν έχουμε διαγράψει. Δεν παρουσιάστηκε καταγγελία να εκδικαστεί, να κριθεί ένοχος για τέτοια παράβαση που να οδηγηθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο να επιβάλλει την ποινή της διαγραφής. Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις και είναι στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου που εκδικάζει, μπορεί να αποφασίσει να δημοσιοποιηθεί ή όχι η απόφασή του. Και με ονόματα και με... Και μπορούν οι πολίτες να καταγγέλουν μέλη του ΤΕΚ? Μα βέβαια. Μάλιστα. Ναι. Οποιοςδήποτε μπορεί να καταγγέλει κάποιο μέρος του περιτηρίου γιατί με βάση τους κανονούς δοντολογίας ή ένα μέλος να καταγγείλει άλλο μέλος. Οποιοςδήποτε πολίτης μπορεί να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και να πούμε στους ακροατές αν θέλουν να τηλεφωνήσουν, η αίσθηση είναι ότι η Κύπρος χτίσαμε, γεμίσαμε τους χώρους, τις παραλίες, ήρθε η κρίση. Πολλά πράγματα μένουν αδιανά, χάσκουν, αναξιοποίητα. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, στην οικοδομική, στην κατασκευαστική? Ποια είναι η κατάσταση τώρα με την κρίση και σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα μέλη σας όσον αφορά την εργασία τους? Έχουν δουλειά, δουλεύουν, κινείται το παζάρι? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πού θα βάζετε την Κύπρο τώρα? Υπάρχει μια μεγάλη δυσπραγία και στην οικοδομική βιομηχανία γενικότερα, αλλά ειδικότερα στους επαγγελματίες επιστήμονες που ασχολούνταν με αυτόν τον τομέα. Από το 2008 περίπου άρχισαν να φαίνονται τα σημάδια της διεθνούς κρίσης και στην Κύπρο, ιδιαίτερα στην επαρχία Μπάφου και στα Κοκκινοχώρια που ασχολούνταν κυρίως με πώληση εξοχικών κατοικιών σε Άγγλους Φερρυπίν, που είχαν και εκεί αρχίσει να υπάρχουν προβλήματα στην χώρα τους και λοιπά, εδέχτηκαν τα πρώτα πλήγματα. Στη συνέχεια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές μας, τα θέματα της οικονομικής ύφεσης και διεθνώς αλλά και στην Κύπρο οξύνθηκαν και φτάσαμε στο 2013 όπου τα πράγματα ήταν ασύλληπτα το τι έχει γίνει. Η καταστροφή πραγματικά που έγινε στον τόπο και πληρώνουμε ακόμα και θα πληρώνουμε καθημερινά και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο ατομικό ο καθένας ήταν πέρα από κάθε προσδοκία για τον απλό άνθρωπο. Δεν θέλω να μπω στη λογική ποιος έξερε ήξερε και ποιος δεν ήξερε, αλλά για τον απλό άνθρωπο είναι ασύλληπτο το τι έχει γίνει. Αν υπάρχει
απόθεμα οικοδομικό, απούλητο ή οτιδήποτε, είναι ένα θέμα. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας κατάστασης που είχε φουσκώσει πάρα πολύ. Μας τραβούσαν οι τράπεζες καθημερινά να πάμε να μας δανείσουν λεφτά. Mm-hmm. Καλλιεργείται δηλαδή ένα πλαστό, ένα ψεύτικο περιβάλλον, διάθεση στο να ξοδέψουμε. Και ξαφνικά βρεθήκαμε μετέωροι στην Αβύσσο. Και πολλά μέλη σας σπραγούν, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ποια είναι η κατάσταση? Πολλά μέλη μας έχουν χάσει τις εργασίες τους και επαγγελματίες ιδιώτες έχουν κλείσει τα γραφεία τους ή πολυτουργούν. Μερικοί, και εγώ προσωπικά τους θεωρώ ότι είναι από τους, τέλος πάντων, καλά έκαναν οι άνθρωποι, έφυγαν στο εξωτερικό να δουλέψουν. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του προσωπικές υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένειά του. Όπως τι χώρες, ας πούμε? Κυρίως στις χώρες του Αραβικού κόλπου έχουν φύγει και στην Ευρώπη. Ορισμένες ειδικότητες που είναι, υπάρχει ζήτηση στην Ευρώπη, όπως είναι η πληροφορική κλπ. Έχω προσωπική φίλη που έχει πάει στον Καναδά, μετανάστες ή κοπέλα, και σε άλλες χώρες. Όπου βρει ο καθένας πάει. Ναι. Βεβαίως άλλοι για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό και άλλοι για προσωρινή. Ελπίζοντας ότι θα ανατείλει ένα καλύτερο αύριο. Επειδή βλέπω και από τα μηνύματα ότι θα μπούμε έτσι στα βαθιά για αυτό. Ωραία, το θέμα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι, για, νομίζω, για να ανοίξουμε και περισσότερο τον διάλογο. Με αφορμή και την επίσκεψη του κύριου Biden που ακούμε διάφορα για την αμόχωστο, ότι θα μπουν εμπειρογνώμονες στην αμόχωστο κτλ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν το ΕΤΕΚ το έχει καλέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή οποιοσδήποτε άλλος να κάνει μια μελέτη ή να πει μια άποψη για το θέμα αμόχωστος. Σας έχει καλέσει κανείς? Αυτόν το χρονικό διάστημα όχι, δεν μας έχει καλέσει κανείς. Ακούσαμε τις προάλλες πριν δύο περίπου μήνες αμοχωστιανούς με το ΚΕΒΕ, μου φαίνεται, είχαν έρθει στο ειδικούς επιτροπή, μας παρουσίασαν κάποιες σκέψεις για την ανασχεδιασμό και αναδιοργάνωση της πόλης. Αυτό όμως είναι σε επίπεδο σκέψεων ιδιωτών. Επίσημα δεν έχετε? Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι εδώ ο κύριος Αχνιώτης, πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, με διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με δικές σας ερωτήσεις. Το 77-77-10-10 μηνύματα στο 2250 και στο Facebook στη σελίδα Ο Γέγονε Γέγονε. Σε δύο λεπτά είμαστε πίσω. Ακούτε Άστρα 92-8 και καλά κάνετε. 92-8. Αυτή είναι μια ραδιοφωνική διαφήμιση. Αυτή είναι μια ραδιοφωνική διαφήμιση. Μια ραδιοφωνική διαφήμιση σου λέει τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Αλλά αυτή η ραδιοφωνική διαφήμιση. Ραδιοφωνική διαφήμιση. Θέλει να πεις εσύ σε μας τι να κάνουμε. Αξιοποίησε αυτή τη δύναμη και διάλεξε ποιος κάνει κουμάντο. Ψήφισε στις ευρωεκλογές στις 25 Μαΐου. 25 Μαΐου. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εννοείς, δεν έχεις δικό σου τάμπλετ? Με την Prime Day τώρα μπορείς και εσύ να έχεις το δικό σου iPad mini 16 GB με μόνο 95 ευρώ. Τι πρέπει να κάνεις? Νέα σύνδεση στο πακέτο 4. iPad mini 16 GB με μόνο 95 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο 133. Prime Day. Η Salamis Cruise προσφέρει νέες ακόμα πιο χαμηλές τιμές για την κρουαζιέρα του Άστρα, το τριήμερο κατακλυσμού. Μύκονος με διανυκτέρευση, Πάρος και Καστελόριζο. Αναχωρούμε την Παρασκευή 6 Ιουνίου και επιστρέφουμε την Τρίτη 10 Ιουνίου. Τιμές από 350 ευρώ το άτομο σε δίκλινες καμπίνες και από 295 ευρώ σε τετράκλινες καμπίνες. Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους και άλλες υπηρεσίες, όλα τα γεύματα στο πλοίο, πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Παιδιά μέχρι 12 ετών σε καμπίνα με 2 ενήλικες ταξιδεύουν δωρεάν, πληρώνοντας μόνο φόρους. Για κρατήσεις, τηλεφωνήστε έγκαιρα στον Άστρα στο 2286 4502.
Τώρα μπορείτε να γεμίσετε το φούρνο σας με ολόφρεσκο κυπριακό παραδοσιακό βουτινό κρέας δικής μας παραγωγής Ελευθέρας Βοσκής με μόνο 3,95 το κιλό. Επίσης, κυπριακό κατσικίσιο κρέας ιδανικό για φούρνο 3,95 το κιλό. Καλά ακούσατε. Στο κρεοπούλιο της υπεραγοράς Καρσέρα στα Πολεμίδια, κυπριακό παραδοσιακό βοδινό και κατσικίσιο κρέας μόνο 3,95 το κιλό. Μπορείτε να τα συνοδέψετε με νοστιμότατες φρέσκες κυπριακές πατάτες με μόνο 27 σεντ το κιλό. Καρσέρας! Τελικά, μόνο του Καρσέρα θα τη βγάλουμε φθηνά. Σαλαμής φιλοξενία. Και φέτος, μαζί, ανανεωμένοι και αναβαθμισμένοι, σας ταξιδεύουμε στα ελληνικά νησιά, σε νέους προορισμούς και στους Αγίους Τόπους. Σαλαμής Φιλοξενία. Χαρείτε την ίδια αυθεντική φιλοξενία της Σαλαμής, που συνεχίζεται για 55 χρόνια. Άνετες καμπίνες, όλες πάνω από τη θάλασσα. Ευρύχωρα σαλόνια, υπέροχο φαγητό, διασκέδαση, καζίνο, σινεμά, παιδότοπο και άλλα πολλά. Σαλαμής Φιλοξενία. Χαρείτε κρουαζιέρες και φέτος με τις πιο φιλόξενες τιμές και τα παιδιά σας ταξιδεύουν πληρώνοντας μόνο φόρους και άλλες υπηρεσίες. Ειδικές εκπτώσεις για προκρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Μαΐου. Κρατήστε την καμπίνα σας έγκαιρα στα γραφεία της Σαλαμής Tours. Τηλέφωνο 7777-8500. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Είναι ο Άστρα 92.8, είναι εκπομπή ο Γέγονε Γέγονε. Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Αχνιώτη. Έχουμε τρεις ακροατές. Να πάμε γρήγορα στον πρώτο, παρακαλώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας, εγώ μιλώ. Εσείς, καλό απόγευμα, ναι. Γεια σας, κύριε Αχνιώτη. Γεια σας. Μια ερώτηση έχω. Είμαι ηλεκτρολόγος, μηχανικός και δυστυχώς ανέργος για αρκετό χρονικό διάστημα και δεν είμαι από τους τυχερούς να μπορούσαν να πάω στο εξωτερικό λόγω ηλικίας. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την έκπτωση που μας κάνατε στη συνδρομή λόγω ανεργίας. Η ερώτηση μου είναι ότι στο διαδίκτυο αναστέλλεται κάποιους καταλόγους των μελών του ΕΤΕΚ. Και διαρωτούμε, αυτός ο κατάλογος είναι για τα μέλη που πληρώνουν ή για όλα τα μέλη? Διότι δεν βρίσκω τα όνομα μου. Να σας πω. Αυτόν τον καιρό. Είναι ναι. Για όσους έχουν άδεια ανάσκησης επαγγέλματος, που εννοείται ότι έχουν τακτοποιημένες τις αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις τους. Καλά, τι εξυπηρετεί αυτός ο κατάλογος όμως? Δηλαδή, αν κάποιος θέλει ένα μέλος του ΕΤΕΚ να τον κάνει υπάλληλο του, το αποκλείεται διότι δεν μπορεί να τον βρει. Όχι. Καταρχήν δεν είναι όλοι εκεί. Είναι όσοι συνενούν για να είναι τα ονόματα τους εκεί, με την προϋπόθεση που σας είπα. Θα μπορούσε κάποιος να έχει, κάποιος πολίτης να ενδιαφέρεται να δει σε έναν κλάδο ποιοι έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και επειδή πολλές φορές απευθυνόντουσα στο επιμελητήριο, είπαμε ότι όποιοι θέλουν και έχουν αυτό το δικαίωμα να, με τη συγκατάθεση τους να αναρτηθούν τα βασικά τους στοιχεία. Αυτό είναι πολύ σωστό, το κατανοώ. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άτομα που έχουν υπάρχει η συγκατάθεση ΣΥΣΑ, όπως για μένα συγκεκριμένα, και λόγω της οικονομικής δυσκολίας να πληρώσω, για την οποία πήρα την έγκρισή σας και μου κάνατε την έκπτωση, δεν έχει καταρτηθεί το όνομα μου. Δηλαδή, αν κάποιος ψάχνει για κάποιον να αεροδοτήσει, εγώ αποκλείομαι αυτομάτως. Δεν αποκλείεστε. Όμως δεν είμαι, πιστεύω, μόνο εγώ. Απλώς δεν είναι το όνομα σας εκεί για το. Απλούστατο λόγο που σας είπα, το τέλος της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, αν πληρωθεί και είναι της τάξης των 30 ευρώ, θα μπορούσε αυτόματα να, εφόσον το θέλετε και εσείς, το όνομα σας να είναι εκεί. Δεν μπήκαμε να βάλουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος, που είναι προϋπόθεση να έχουν τακτοποιημένη να γίνει την οικονομική υποχρέωση. Ωραία. Να μείνω όμως εδώ, γιατί περιμένει για άλλος κοσμός. Ευχαριστώ να σας. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Ποιος μιλάει, εγώ? Εσείς, ναι. Η κύριε Νόβιτε, καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ σχετικά με τις αυθαιρεσίες των κοινοτικών συμβουλίων και των δήμων στις παραλίες. Ποιος ο λόγος και του ΕΤΕΚ κάθεται με σταυρωμένα χέρια? Υπάρχουν τόσες αυθαιρεσίες. Βλέπουμε διόροφες οικοδομές να αναγίνονται πάνω στο κύμα.
τι έχει να μας πει ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ. Ευχαριστώ. Και εμάς μας κατάγγειλαν ότι επειδή οι Ρώσοι θέλουν τώρα λέει, να παντρεύονται πάνω στο κύμα, δήμαρχος από εκεί, συλλεύθερη αμόχωστο, τα έχει ρίξει όλα και χτίζει πάνω στο κύμα διαδρόμους για να παντρεύεται κόσμος. Ναι. Η θέση του επιτηρίου είναι για οποιαδήποτε επέμβαση μέσα στην, είτε πάνω στην παραλία είτε μέσα σε μια ζώνη από την παραλία και σε κάθε περίπτωση θα έλεγα θα πρέπει να εξασφαλίζεται μια άδεια. Οι τοπικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι το υπόδειγμα και όχι το παράδειγμα προς αποφυγή. Έχετε, απλά δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παραπάνω γιατί θέλει δυναμική παρέμβαση ο ακρότης. Κοιτάξτε, η δυναμική παρέμβαση έχει αρμόδιες, έχει αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την εξουσία πάνω στις τοπικές αρχές, αν μιλούμε για τοπικές αρχές. Ναι. Να πάμε και στον τρίτο ακροατή, υπάρχουν και κατά ερωτήματα. Ναι, υπάρχουν. Ναι. Πάμε στον ακροατή να μην περιμένει, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Θα ρωτήσω τον κύριο εκεί. Ο Ζαχνιώτης, ναι, σας ακούει. Ναι. Όσον αφορά τους, τους απόφοιτους του κλάδου πληροφορικής. Εντάξει, εμείς τελειώσαμε πληροφορική στην Κύπρο και για κάποιες θέσεις στην κυβέρνηση, οι οποίες θέλαμε να κάνουμε αίτηση, ήταν προϋπόθεση να γραφτούμε στο ΕΤΕΚ. Εμείς επίαμε και γραφτήκαμε στο ΕΤΕΚ απλά για να μπορούμε να πιάμε το chance μας για την θέση στην κυβέρνηση. Όταν εμείς τώρα ήρθαμε και εργοδοτηθήκαμε αλλού, σε άλλον τομέα, πήγαμε στο ΕΤΕΚ και είπαμε τους ξεγράψετε μας. Και μας είπαν απαγορεύεται το πράγμα, δεν γίνεται να ξεγραφτείτε. Και άλλα παιδιά που το κυνηγήσαν το πράγμα για να ξεγραφτούν, ο μόνος τρόπος που καταφέραν να ξεγραφτούν ήταν να πάνε δικαστικός, να απαντήσουν στο γεγονός ότι η πληροφορική δεν είναι τεχνικό επάγγελμα, επειδή σαν ένας προγραμματιστής δεν είσαι κατά ανάγκη τεχνικός, επειδή διαχωρίζεται το κλάδος. Εν πάση περιπτώσει, και με αυτό το πάτημα επίασε δικαστικός και κερδίσαν να ξεγραφτούν που το ΕΤΕΚ. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι, ο λόγος ναι. που θα θέλατε ας πούμε, να διαγραφείτε από το ΕΤΕΚ, γιατί το θέλετε, για οικονομικούς λόγους. Γιατί τα 30 ευρώ το χρόνο ξέρω τα φάω και αλλού. Για καθαρά οικονομικούς λόγους δηλαδή. Ναι, δεν μου προσφέρει κάτι, μόνο στην κυβέρνηση ζητά ότι είσαι μέλος του ΕΤΕΚ για να πάρεις μια θέση σαν προγραμματιστής. Καμία άλλη εταιρεία στον ιδιωτικό τομέα δεν ζητάουν το πράγμα. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ακούστε την απάντηση από το ραδιόφωνο. Με βάση τον νόμο, ο κλάδος της πληροφορικής είναι κλάδος του επιμελητηρίου. Όσοι ασκούν επάγγελμα στην πληροφορική θα πρέπει να είναι μέλη του επιμελητηρίου. Είτε εργάζονται στο δημόσιο, είτε σε οποιοδήποτε οργανισμό, ιδιωτικό κλπ. Εάν κάποιοι συνάδελφοί σας εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, στον κλάδο της πληροφορικής, χωρίς να είναι μέλη του επιμελητηρίου, παρανομούν. Μα αφού πήγαν δικαστήριο, λέει, και δικαιώθηκαν. Εξαρτάται τι περίπτωση είναι. Δεν μπορώ να ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες και ποια επιχειρηματολογία έχουν πετύχει διαγραφή τους από το επιμελητηρίο. Εγώ σας λέω, αγαπητέ φίλε, ότι οποιοδήποτε ετηθεί διαγραφή από το επιμελητήριο, το επιμελητήριο θα εγκρίνει τη διαγραφή του, υποδεικνύοντάς του ότι όταν ασκεί επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής, που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να είναι μέλος του επιμελητηρίου, δυνατόν παρανομή καταρχήν και μπορεί το επιμελητήριο να τον διώξει για αυτήν την παρανομία. Έχουμε κολλαπτή. Ναι, παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλώ. Εσείς, καλά που είπα, ναι. Καλά, εγώ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο του ΕΤΕΚ. Πριν 4 χρόνια, 4,5, είχαμε αγοράσει από τον οργανισμό ανάπτυξης γης κάτι διαμερίσματα και σαν χαμηλό μισθή είχαμε και καλούς όρους. Μετά από 4 χρόνια, φυσικά ξεκινήσαν οι κακοτεχνίες να φαίνονται στα 2 χρόνια. Είχαμε στείλει επιστολές, δεν κάμαν τίποτε στο τέλος. Σήμερα ερχόμαστε να βλέπουμε ότι έχουμε συνέπειες. Το ΕΤΕΚ για να μας κάνει ένα εμπόρισμα θέλει να καταθέσουμε εγγύηση για να έρθουν να μας πούν πόσα αναστοιχίσει θέλουν 100 ευρώ μετά για να κάνουν τη μελέτη θέλουν 100 ευρώ την ώρα. Εμείς που να τα βρούμε. Είμαστε κρεμασμένοι τώρα. Εάν μην κακοπέσουν τα στοιχεία πάνω μας
Ποιος θα μας καλύψει. Σας είπανε 100 ευρώ την ώρα. Την ώρα. Το ΕΤΕΚ θέλει για να κάνει μελέτη. Σε 100 ευρώ την ώρα. Έτσι είναι, κυρία Χρήστο. Λοιπόν, η χρέωση που γίνεται. Να ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ. Κάτι άλλο. Παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, ο οργανισμός ανάπτυξης γης του στείλαμε τις επιστολές για τα ζημιές του ΔΕΣ. Ήταν, είδαν τα, εντάξει, κάτι υπάρχει, παρακολουθάτε το και αν συμβεί οτιδήποτε. Μα μπορεί ο οργανισμός να κλείσει. Δεν έχουμε λεφτά, λέει, τώρα να διαθέσουμε για να κάνουμε επισκευές και ξέρω. Εμείς τώρα πού στεκόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν. Αλλοί είναι άνεργοι, αλλοί είναι μόλις που μπορούν και πληρώνουν τις δόσεις τους. Να συμφωνήσουμε σε έναν παρονομαστή. Θέλετε να μείνετε στη γραμμή ή να σας... Ναι, ναι, περιμένω. Θέλετε να μείνετε στη γραμμή. Έχετε επιτροπές που παρεμβαίνουν για να επιλύσουν έτσι παράπονα, κύριε... Δίνουμε την ευχαίρεια να ορίσουμε πραγματογνώμονα για να εξετάσει κάποιο τεχνικό θέμα. Όπως στην περίπτωση που αναφέρει ο ακροατής. Κακοτεχνία για ένα θέμα. Λοιπόν, δεν είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να ορίσουμε κάποιο εμπειρογνώμονα μηχανικό. Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει ένα τεχνικό, ένα μηχανικό εννοώ, να πάει να κάνει αυτή την εργασία. Χωρίς το κύρος βέβαια του επιμελητηρίου. Δεν είναι κάτι το οποίο μόνο μέσα από τη διαδικασία του επιμελητηρίου μπορεί να το πάρει κάποιος. Όμως το επιμελητήριο έχει ένα κατάλογο για κάθε αντικείμενο εργασίας, ας πούμε, και επιλέγει από εκείνον τον κατάλογο έναν κατάλληλο άνθρωπο να διεκπαιρεώσει αυτή την επιστημονική εργασία. Τώρα, εάν η χρέωση των 85 ευρώ που εμπεριέχεται και ένα διοικητικό κόστος του επιμελητηρίου μέσα σε αυτό το ποσό θεωρείται υπερβολικό, είναι θέμα άποψης. Εμείς θεωρούμε την ώρα, όμως, είναι 85 ευρώ. Ναι, είναι 85 ευρώ την ώρα. Μου είπα και 100 ευρώ την ώρα. Γιατί τα δύο φορές το έτσι. Η επιστολή που σας έχει στείλει το επιμελητήριο τι λέει? Δεν μας έστειλε. Εγώ απλώς ήρθα στο επιμελητήριο, είπα τον κύριο Γιάννη, μίλησα με τον άνθρωπο, πολύ εξυπηρετικός. Αλλά φαίνεται ότι τα κόστη είναι δυσβάστακτα για μας. Απαγορευτικά. Με αποτέλεσμα, εάν συμβεί οτιδήποτε, θα μείνουμε δίχως σπίτια εμείς. Διότι ο οργανισμός ανάπτυξης γης, δυστυχώς δεν μπορούν να μας βοηθήσουν λόγω οικονομικής κρίσης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε μου. Να ακούσετε. Να ρωτήσω ακόμα κάτι. Βεβαίως, ναι. Με τα παράνομα τζάκια, γιατί συμβαίνει. Τα παράνομα. Μπορεί να μας πει κάτι, διότι... Δεν σας καταλάβαμε. Τι είπατε, παράνομα? Με την κρίση, πολλοί κόσμος φτιάχνει παράνομα τζάκια στο σπίτι. Τζάκια. Δίχως, δεν ξέρει κανένας, ούτε πυροσβεστική μπορεί να μας δώσει πληροφορίες, ούτε ποιος είναι υπεύθυνος, διότι γίνονται και δυστυχήματα. Μάλιστα. Ωραία, ακούστε από το ραδιόφωνο αν έχετε αλλάξει πολιτική, αν θα μειώσετε τις τιμές σας λόγω κρίσης, κύριε Αχνιώτη. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δεν μπορεί τις προηγούμενες τιμές. Ένα και με τα τζάκια δύο και περιμένει και άλλος ακροατής. Και έχουμε και μηνύματα. Ναι. Στις πλήσεις των περιπτώσεων ξέρω ότι οι συνάδελφοι δεν χρεώνουν όλες τις ώρες που απασχολούνται για την εργασία. Οπότε έμεσα αυτό ρίχνει το ποσό που έχετε αναφέρει ανά ώρα πιο χαμηλά. Όσον αφορά τα τζάκια που αναφέρθηκε, δεν έχω υπόψη μου νομοθεσία που να απαγορεύει το χτίσιμο τζάκιου. Μπαίνει ένα θέμα. Θεωρείται προσθήκη στο. Δεν είναι αυτό που εννοεί ο ακροατής. Ναι, είναι ποιος τα ελέγχει. Ναι, αλλά... Η καταλληλότητά τους, ναι. Και αν με τη χρήση του τζακιού, ναι, ναι. Μπορεί να μολύνεται και το περιβάλλον. Αλλά δεν θεωρείται προσθήκη, ας πούμε, όπως θέλεις μια στέγαση, μια πέργολα, ας πούμε. Δεν θεωρείται. Κάθε χτίσμα πρέπει να έχει κάποια άδεια. Πρέπει, τώρα, ναι. Σε υπερβολικό βαθμό, τώρα να πούμε ένα τζάκι, ναι. Σε εσωτερικό του σπιτιού και μια καμινάδα από πάνω. Θα διαβάσει τα μηνύματα ή να πάρει τον ακροατή. Διάβαστα και να πάρω και τον ακροατή για να κάνει όλα μαζί σχόλιο. Ωραία. Κύριε Αχνιώτα, θέλετε να σημειώνετε. Αρχίζει η ώρα να εξαντλείται. Μας μένουν περίπου 13 λεπτά. Όποιος θέλει τώρα είναι η ώρα να ρωτήσει, βάλτε τις ερωτήσεις να πάμε και στον ακροατή. Λοιπόν, λέει ακροατής, γιατί επιτρέπατε σε μέλη σας να εργάζονται σε οικοδομές χωρίς άδειες οικοδομής? Έχετε μήπως και εσείς ευθύνη για την κατάντια της οικοδομικής βιομηχανίας? Άλλος λέει,
Τι κάνει το ΕΤΕΚ για την έλλειψη πολιτικής από την κυβέρνηση για την ενίσχυση της ανάπτυξης? Πώς παρεμβαίνει στα κέντρα αποφάσεων στην εποχή της κρίσης? Έχετε, λέει, μήπως και εσείς άλλος ευθύνες στην ισοπαίδωση των τίτλων σπουδών, τριετής φοιτηση τα ΤΕΗ και πενταετή φοιτηση τα πανεπιστήμια? Και άλλος ακροατής λέει, οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί για υπηρεσίες μελετητών έχουν τσακίσει τους μηχανικούς και υποβαθμίζουν την ποιότητα των κατασκευών, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών, λέει. Άλλος, να πάρουμε και τον ακροατή που είναι στην γραμμή. Να τον πάρουμε να μην περιμένει και να τα σχολιάσει όλα μαζί ο κ. Αχνιώτης, παρακαλώ. Ναι, σας χαιρετώ. Χαίρετε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, κατά πόσον ένας πτυχιούχος του ΤΕΠΑΚ στις επιστήμες περιβάλλοντος μπορεί να έχει εγγραφή στο ΕΤΕΚ. Επιστήμες περιβάλλοντος. Αν δικαιούται, άρα μπορεί να διεξάγει και μελέτες. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Μέχρι στιγμής δεν έχει, για λόγους εγγραφής στο επιμελητήριο, δεν έχει εγκριθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Είναι σε επικοινωνία μαζί μας το ΤΕΠΑΚ προκειμένου να προσαρμοστεί, αν θέλουν να κάνουν έναν πακέτο σπουδών που να οδηγεί σε μηχανικό περιβάλλοντος. Το πτυχίο που δίνουν είναι επιστήμη περιβάλλοντος, είναι διαφορετικό. Άρα τώρα δεν μπορεί να εγγραφεί. Επί του παρόντος αυτό το συγκεκριμένο πτυχίο δεν είναι εγγράψιμο στο επιμελητήριο. Δεν είναι αναγνωρισμένο το επιμελητήριο. Τώρα, να πάρουμε μία-μία τις άλλες ερωτήσεις. Ποιες οι ευθύνες του επιμελητήριου? Λίγο γρήγορα σχολιάστε, ναι, γιατί περιμένει ο κόσμος. Ποιες είναι οι ευθύνες του επιμελητήριου για μέλη του που εμπλέκονται σε κατασκευαστικές εργασίες χωρίς άδεια? Είναι ευθύνη του καθενός να εφαρμόζει την νομοθεσία. Όλοι ξέρουμε ότι την προηγούμενη δεκαετία, δεκαπενταετία, οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν τέτοιοι, όλοι φώναζαν και διαμαρτύρονταν για τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών οικοδομής και πίεζαν για να αρχίσουν κατασκευαστικές εργασίες. Ο νόμος όμως προβλέπει ότι καμία εργασία κατασκευαστική δεν αρχίζει αν δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια. Το επιμελητήριο δεν είναι συνεργός σε αυτό, επαφείται στον καθένα να τηρήσει νομοθεσία. Από εκεί και πέρα ούτε οι τοπικές αρχές πιστεύω ότι έλαβαν μέτρα, ούτε κανείς άλλος, για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Η έλλειψη πολιτικής για την ανάπτυξη, θεωρώ ότι το επιμελητήριο έκανε συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία για θέματα τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Όμως το πρόβλημα θα πρέπει να το παραδειχτούμε όλοι ότι είναι τεράστιο και δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Όμως λιθαράκι θα πρέπει καθημερινά η μέρημνα μας, η σκέψη μας να είναι προς την κατεύθυνση της επαναδραστηριοποίησης της οικονομίας σε κάθε κλάδο που θα επηρεάσει και τους άλλους κλάδους κλπ. Ισοπαίδωση τίτλων σπουδών κλπ. Θα έλεγα ότι το επιμελητήριο έχει έγνοια και μεριμνά για αυτό το θέμα, έχει κριτήρια εγγραφής στο επιμελητήριο, δεν αναγνωρίζονται τα τριετή πτυχία, είναι τετραετή με βάση και ότι εφαρμόζεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και οπωσδήποτε υπάρχουν και τίτλοι σπουδών τετραετούς φοιτησης, οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται. Όλα όσα είναι αναγνωρισμένα είναι στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου και σε κάθε περίπτωση εξετάζονται με κάθε αίτηση που υποβάλλεται. Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα για το οποίο δεν ευθύνεται το επιμελητήριο. Υπάρχει μια τάση διεθνώς να ισοπεδωθούν τα πράγματα. Όσον περνά από το χέρι του επιμελητηρίου θα αντισταθεί σε αυτήν την ισοπαίδωση. Μάλιστα. Ακόμη μία. Για τους διαγωνισμούς για υπηρεσίες μελετητών, λέει, που έχουν τσακίσει τους μηχανικούς και υποβαθμίζουν την ποιότητα των κατασκευών. Θα πω τρεις λέξεις. Έσχος. Όταν το μόνο κριτήριο για να θέσεις μία εργασία σε έναν επαγγελματία είναι τι τιμή θα σου δώσει, τι άλλο από έσχος αποτελεί? Μάλιστα. Δύο ακροατές να τους ακούσουμε μαζί, να τους σχολιάσετε και να κλείσουμε την εκπομπή. Πάμε στον πρώτο, παρακαλώ. Καλό. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Το όνομα μου είναι Ανδρέας Βασιλείου. Γεια σας.
Στέλιο. Γεια σου, Ανδρέα. Επεμβαίνω διότι πράγματι έμεινα έκπληκτος που μια τέτοια εκπομπή δεν ξέρω αν ξανάγινε είτε εδώ είτε σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Για μένα είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό, διότι πράγματι ο κλάδος μας, που ίσως να είναι ένα από τους τρεις πυλώνες της οικονομίας οποιασδήποτε χώρας, σήμερα υπόκειται αυτήν την ταπείνωση και αυτήν την... πρακτικά είμαστε άνετοι. Τι ευαγγέλλεστε, κύριε Ανδρέα? Είμαι πολιτικός μηχανικός. Έχω γραφείο δικό μου. Πρακτικά, βέβαια, ήθελα να αναφέρω ότι κάποια πράγματα μπορούσαμε να παρέμβουμε πιο δυναμικά στην κυβέρνηση, ιδίως ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει τώρα με την ανεργία είναι και η εγγραφή των νέων οι οποίοι αποπερατώνουν τις σπουδές τους και έρχονται από το εξωτερικό. Διότι με βάση την νομοθεσία πρέπει να περάσει πρακτική εξάσκηση, μιλώ για αρχιτέκτων αν είτε πολιτικών μηχανικών, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν ένα χρόνο πρακτική εξάσκηση και μετά να μπορέσουν να πάρουν άδεια για να εξασκήσουν το επάγγελμα. Ανακοινώνονται διάφορα προγράμματα από την κυβέρνηση η οποία θέλει να βοηθήσει για να επαναταχθούν άνεργοι κλπ. Ξέρω ότι έγιναν επεμβάσεις προηγουμένως από το επιμελητήριο όσον αφορά αυτό το θέμα και ίσως όμως να είμαστε πιο δυναμικοί με την έννοια ότι ή μέσω του ΑΝΑΝ είτε του Οργανισμού Ανθρώπινου Δυναμικού ή με αυτά τα προγράμματα που επήρε ακόμα και προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο που προσθέτει και δίνει ένα μικρό ποσό ή το 50% του μισθός, ίσως να ήταν ολοκληρωμένο πρόγραμμα ένταξης αυτών των ανθρώπων στην πρακτική τους ώστε να μπορέσουν κάποτε να εξασφαλίσουν την άδεια τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί και να επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα. Ανδρέα μου, ολοκληρώσες να... Ολοκληρώστε κύριε Ανδρέα, γιατί μας περιμένει και άλλους ακροατές, σας παρακαλώ. Ναι, εντάξει, βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά, ίσως είναι καλά να γίνει μια πιο πλατιά εκπομπή, να μπορέσουμε να συζητήσουμε τον θέματα. Και το στον Άστραν, Μπέρκη τα καταφέρει και κάνει μια πιο πλατιά και με συμμετοχή και άλλων, όπως την Παγκύπριαν Οργάνωση Ελεύθερων Επαγγελματιών, το Σύλλογο Μηχανικών κλπ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, να ακούσουμε και τον άλλο και μετά να κάνετε σχόλιο, κύριε Αχνιώτη, παρακαλώ. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε, κύριε μου. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, ο κ. Αχνιώτης είπε ότι επιλαμβάνονται και θέματα περιβάλλοντος, έτσι. Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω αν η ερώτησή μου εμπίπτει σε αυτόν τον τομέα, μπορώ να την κάνω. Ναι, πέστε μας. Λοιπόν, εάν κάποιος διατηρεί εργαστήρι στην οικιστική περιοχή, δηλαδή που υπάρχουν κατοικίες, και ασχολείται με κρυφτικές ύλες, μήπως το επιλαμβάνεστε εσείς, αν όχι μπορείτε να μου πείτε που πρέπει να προταθώ. Το συγκεκριμένο θέμα είναι θέμα αναδιοδότησης από αρμόδια αρχή. Δεν επιλαμβάνεται το επιμελητήριο αυτού του θέματος. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Νομίζω ότι ο πρώτος αρμόδιος είναι η τοπική αρχή. Αν είναι δήμος, είναι το δημαρχείο, ο έπαρχος. Και από εκεί νομίζω μπορείτε να πάρετε καθοδήγηση για ποιο αρμόδιο άλλο τμήμα εμπλέκεται σε αυτή την ειδική περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι ένα γενικό σχόλιο και αυτά που ο κύριος Ανδρέας. Και νομίζω, ναι, και χρωστάτε, όχι χρωστάτε, τι θα λέγατε στους ανθρώπους οι μαθητές που τελειώνουν τώρα, θα δώσουν εξετάσεις και σκέφτονται να ακολουθήσουν κλάδους του ΕΤΕΚ. Και θα αρχίσουν τώρα να δίνουν εξετάσεις για να πάνε να έρθουν οι πολιτικοί επιστήμονες. Τι θα τους λέγατε εσείς που είσαστε μέσα στο παζάρι και θα πάνε να ξοδέψουν και 50, 60, 70, 100 χιλιάδες να σπουδάσουν και θα έρθουν πίσω. Τι θα τους λέγατε έτσι από την καρδιά σας, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους γονείς τους που ετοιμάζονται να τους σπουδάσουν και θα ξοδέψουν λεφτά? Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση για να απαντηθεί. Είμαι γονιός δύο παιδιών που σπουδάζω. Το ένα είναι στα τεχνικά επαγγέλματα, στον κλάδο της μηχανολογίας. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Κάτι που είχα πει μπαίνοντας στο στούδιό σας είναι η προοπτική, η ελπίδα για το αύριο. Για να απαντηθεί την ερώτηση θα πρέπει να αποκτήσουμε προοπτική και ελπίδα για το αύριο. Το ζητούμενο είναι τούτο. Βασικό καθήκον και της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, του καθενός, των φορέων, όλων μας καθημερινά είναι να δημιουργήσουμε την προοπτική για το αύριο.
εάν είναι στο, σε επάγγελμα που τέλος πάντων καλύτερα από την νομοθεσία του επιμελητηρίου, εάν είναι σε κάποιο άλλο επάγγελμα, νομίζω ότι δεν έχει διαφορά. Οι συνθήκες που βιώνουμε είναι τέτοιες που δεν υπάρχει καμία διαφορά. Υπάρχει μια τεράστια δυσπραγία, μια απελπισία θα έλεγα, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα για το αύριο. Αυτό θα μπορούσα να πω αυτή τη στιγμή. Θέλετε να κλείσετε με τον απολογισμό που θα γίνει αύριο, θέλετε να πείτε κάτι, πώς θα είναι το πρόγραμμα αύριο? Λοιπόν, όμως δεν θα ήθελα να κλείσω απεσιόδοξα. Είμαι και εκφύσεως αισιόδοξο άτομο. Η ζωή συνεχίζεται, έχουμε περάσει δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε αρμοδιότητα, ευθύνη και σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο να παλέψουμε. Δεν θα σταυρώσουμε τα χέρια μας, δεν θα ψηλώσουμε τα χέρια μας. Θα τραβήσουμε τα μανίκια πάνω καθημερινά να δουλεύουμε και να συζητάμε και να κατεβάζουμε ιδέες πώς θα ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Και θεωρώ ότι είμαστε λαός πριγκισμένος, μορφωμένοι οι περισσότεροι σε τον καλύτερο τόπο του κόσμου, και αν μας κατηγορούν ότι τέλος πάντων νομίζουμε ότι είμαστε ο φαλός της γης, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε ένα θείο δώρο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Αυτή είναι η ελπίδα για το αύριο. Τουλάχιστον υπάρχει μια δυνατότητα εκεί να κουμαντάρουμε και εμείς και οι διοικούντες μας να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες να είμαστε σε μερικά χρόνια με το μεγαλύτερο εισόδημα στην Ευρώπη. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, αν θα μας αφήσουν ή αν θα τους αφήσουμε, είναι μια άλλη υπόθεση αυτή. Ένα σχόλιο για την αυριανή εκδήλωση θέτουμε με επίσημο τρόπο στο δημόσιο, στην κοινωνία, τον απολογισμό του έργου του επιμελητήριου για την τριετία 2011-2014. Είμαστε περήφανοι που μέσα από δύσκολες συνθήκες έχουμε καταφέρει να παράξουμε το έργο που εκτίθεται μέσα σε ένα πολυσέλιδο τεύχος του απολογισμού. Είχαμε την ευκαιρία να παραδώσουμε τον απολογισμό μας σε υπουργούς και άλλα θεσμικά όργανα του κράτους και στα κόμματα, σας και στα κόμματα, και τα σχόλια που εισπράξαμε αλλά και η εκτίμηση απέναντι στο επιμελητήριο μας χαροποίησε και μας έδωσε ένα αυτοπεποίθηση και σιγουριά ότι τουλάχιστον αυτό που παλεύουμε καθημερινά δεν είναι ανάξιον λόγο, είναι άξιον λόγο, και εμείς αύριο θα το παρουσιάσουμε με χαρά στους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Νομίζω μπορούμε να επανέλθουμε. Είχε ανταπόκριση η συνέντευξη και ο κόσμος έχει απορίες. Και μπορούμε, εντάξει, είχαμε και τον αγώνα σήμερα. Παίζει ποδόσφαιρο και κερδίζει η Ομόνοια. Ελπίζει πως ενδιαφέρει. Ναι, πόσα. 1-0. Ήταν τουλάχιστον 1-0. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Ωραία. 0-1, μάλιστα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Εσύ θα είσαι αύριο. Εγώ θα είμαι αύριο εδώ το πρωί. Και το φεστιβάλ περιβάλλοντος, να μην ξεχνάμε, του Άστρα την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 στο πάρκο της Ακρόπολης, εδώ στη Λευκοσία. Και θα είναι και η Λελά Κυράλπη. Όσου θέλουν να προμηθευτούν το βιβλίο της, θα φέρει περίπου 100 βιβλία να τα υπογράψει η γυναίκα, όσοι προλάβουν. Κύριε Αχνιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τη συζήτηση.